το αυτοκίνητο ήρθε από το πίσω μέρος των ανθρώπων αυτών και τους θέρισε σαν αλονιστική μηχανή. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων Θωμά Χόνδρου, καθηγητή Πανεπιστημίου και Αναστάσιου Κόκκινου, μηχανολόγου μηχανικού, είναι καταπέλτης. Και οι δύο εξέτασαν τις συνθήκες όταν από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα την Κυριακή 25 Αυγούστου στις Καμάρες, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο η 68χρονη γιαγιά και το μόλις 15 μηνών εγγονάκι τη. Από την ανάλυση των στοιχείων που ανέλησαν οι δύο επιστήμονε, προέκυψαν τα εξή. Πρώτον, στο ατύχημα ενεργοποιήθηκαν ο πλευρικό αερόσακο του οδηγού και η δοκή προστασία ανατροπή. Κάτι που υποδηλώνει πλευρική σύγκρουση στην αριστερή πλευρά. Δεύτερον, όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου πριν από την σύγκρουση λειτουργούσαν κανονικά. Τρίτον, από τον έλεγχο του κάτω μέρου του οχήματο δεν φαίνονται ίχνη επαφή με την πεζή και το παιδικό αμαξίδιο. Ε, απομένεται και η ολοκλήρωση του πορίσματος του τεχνικού μας συμβούλου. Θεωρούμε ότι όλα τα δεχόμενα έχουν ληφθεί υπόψη και πλέον αποφαίνονται επί της αποκλειστικής υπηρετιότητας του οδηγού του οχήματος. Τέταρτον, το ΙΧ εξετράπη τη πορεία του κατά την έξοδο, αποστροφή με συνέπεια την πρόσκρουση του μπροστινού αριστερού τροχού στο πεζοδρόμιο. Μετά την αρχική σύγκρουση στο ρήθρο του πεζοδρομίου, το όχημα περιστρέφεται ορολογιακά περί τον κατακόρυφο άξονα του. Το πίσω αριστερό τμήμα βρέθηκε επί του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα την παράσσερση τη πεζή και του αμαξιδίου με το μωρό. Πέμπτον, σε συνέχεια το Ιωταχήμα κινητοποιήθηκε επί του οδοστρώματο σε απόσταση 150 μέτρων από το σημείο τη πρώτη πρόσκρουση. Ε, το πόρισμα έχει μια ταχύτητα, όπω έχω δει στα μέσα μαζική ενημέρωση, καταλήγει σε μια τριπλάσια περίπου ταχύτητα από, τον, από το όριο ταχύτητα στην περιοχή εκεί που ήταν 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ε, όταν ένα όχημα οδηγεί κάποιος σε κατάσταση μέθης, με τριπλάσια από το κανονικό και σε μικρή στροφή, καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να εκτραπεί τη πορεία και να θερήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο. Έκτο, το παιδικό αμαξίδιο και το μωρό εκτινάφθηκαν σε απόσταση 16,90 μέτρα από το σημείο σύγκρουσης. Μετά την πρόσκρουση στο πεζοδρόμιο κατά τη διαγώνιο πορεία προς τα δεξιά, οι δεξιοί τροχοί ανέρχονται στο πεζοδρόμιο του ρεύματος κυκλοφορίας Πάτρα Κόρινθος. Το όχημα κατευθύνεται προς τον στήλο ηλεκτροφωτισμού και τους κάδους απόδημάτων σε απόσταση 70 μέτρων από το αρχικό σημείο σύγκρουσης. Ο οδηγός τα αποφεύγει με εκτροπή αριστερά και κάθοδο από το πεζοδρόμιο και το όχημα ακινητοποιείται στη μέση της οδού. Έβδομο, η ταχύτητα του επιβατικού οχήματο κατά την αρχική σύγκρουση ήταν 37 μέτρα ανά δευτερόλεπτο ή 133 χιλιόμετρα την ώρα. Παρόμοια ταχύτητα προκύπτει από τον υπολογισμό τη αρχική ταχύτητα βολή του παιδικού αμαξιδίου με το μωρό. Ό,τι το παιδί μου πρώτον, η μου, του το, ήλαν, το, πήρα καλιά, το η μανούλα μου, θέλω να πω στην αστυνομία να μην τον αφήσουν γιατί θα κάνω κακό και ας πάω φυλακή δεν με νοιάζει, τίποτα άλλο δεν λέω. Πώς έγινε Κώστα, πώς έγινε, πώς έγινε, πες μας. Είχε να είναι με τον παιδί και είχε ανέβηκε πάνω στο μεσοδρόμο, ήτανε μεθυσμένο, ήτανε κόκκαλο, ήταν μεθυσμένο, ήταν κόκαλο το μούγι. Ακόμα από το πόκο-πόκο, μεθυσμένος. Ήταν μεθυσμένος, ε. Ναι ό,τι ποινή και αν επιβληθεί, ό,τι γίνει στο μέλλον, δεν πρόκειται ούτε ικανοποίηση να υπάρχει, ούτε ηθική δικαίωση, γιατί όπω καταλαβαίνετε υπάρχει ένα τραγικό συμβάν και όποια εξέλιξη και να υπάρχει, που εμεί με το συνάδελφο και τον κύριο Σκανάμι που χειριζόμαστε την υπόθεση, θεωρούμε βέβαια για κάποια, αποτέλεσμα, κάποια αποτελέσματα, δεν πρόκειται να, ούτε οι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω, ούτε να δοθεί κάποια ικανοποίηση στο ελάχιστο.